Κυρίες και κύριοι, τώρα να περάσουμε στο προσφυγικό. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης οδηγήθηκαν σήμερα οι 7 νεαροί ηλικίας 17 έως 24 ετών που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στα τάγματα εφόδου της Μόριας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι νεαροί κρατώντας λωστάρια και φορώντας κουκούλες πραγματοποιούσαν ελέγχους σε περαστικούς, ενώ επιτέθηκαν και σε μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, σύσταση εγκληματικής ομάδας, καθώς και η κατηγορία ότι είχαν στο στόχαστρό τους αλλοδαπούς μετανάστες. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να διωχθούν και με τον αντιρατσιστικό νόμο. Υπενθυμίζεται πως οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στην είσοδο του χωριού της Μόριας. Σημειώνεται πως στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 αυτοσχέδια ξύλινα ρόπαλα, μία μεταλλική ράβδος και μία κουκούλα full face. Εμείς βλέπουμε και το αποκαλυπτικό ντοκουμέντο με τη δράση των ταγμάτων εφόδου. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Φίβο Κλαδιανό που είναι εδώ μαζί μας. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα λίγο. Έχει σχεδόν μόλις γυρίσει από το διπορικό στην Μόρια και στη Λέσβο γενικότερα. Λοιπόν, ήσουν από τους πρώτους που ανέδειξε το θέμα της δράσης των ταγμάτων εφόδου και της επανεμφάνισης αυτών των μαύρων φαινομένων. Οπότε, επειδή ούτως ή άλλως θα ανοίξουμε όλο το θέμα και στο δεύτερο μέρος του δελτίου μας, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με αυτό, δηλαδή με την επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι δείχνει για το πώς πάει η κατάσταση στο νησί. Στο νησί υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Οι πρόσφυγες που ενώ δεν ζουν σε ανθρώπινες στιγμές, συνθήκες, δεν έχουν χάσει η πλειοψηφία τους την ανθρωπιά τους. Στηρίζει ο ένας τον άλλον και φέρεται με ανθρώπινο τρόπο σε ένα νησί το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες φιλοξενίας τους. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων είναι η πλειοψηφία των κατοίκων που έχουν προσπαθήσει τα προηγούμενα χρόνια, το έχουμε δει έμπρακτα, να αγκαλιάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι θαύμα πώς ενώ έχει ανατραπεί τόσο πολύ η ζωή τους, παρόλα αυτά τα δείγματα βίας μέχρι τώρα ήταν μηδενικά και τώρα ακόμα και αυτά που βλέπουμε είναι ελάχιστα. Ναι. Και αξίζει ένα τεράστιο μπράβο στους ανθρώπους της Μόριας, του χωριού, οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς δίπλα στους πρόσφυγες και είναι λίγοι οι άνθρωποι από το χωριό που επικροτούν αυτές τις ακραίες συμπεριφορές. Και έχει σημασία που αυτά μας τα λες εσύ με τα λόγου γνώσεως. Πήγες στη Μόρια, μπήκες στα καφενεία, μίλησες με τους ανθρώπους, δεν τα λες μακρόθεν. Ήσουν εκεί μέχρι σήμερα το πρωί. Μας ορμήξανε για το ότι εμείς έχουμε ενδεχομένως μια φιλοπροσφυγική προσέγγιση. Μας είπαν ότι είναι λαθρομετανάστες, δεν είναι πρόσφυγες. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και αυτό μπορώ να το δεχτώ από ανθρώπους που μένουν δίπλα στο πρόβλημα που επηρεάζει τη ζωή τους καθημερινά, που έχει ανατραπεί η καθημερινότητά τους. Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ με τίποτα είναι ότι υπάρχουν επίσημοι άρχοντες του νησιού οι οποίοι, κατά την προσωπική μου άποψη, θα τολμήσω να το πω γιατί αυτό αντίκρισα τις συζητήσεις που κάναμε και on camera και off camera, λειτουργούν με απολύτως ανεύθυνο τρόπο, όχι για την προστασία του νησιού τους, αλλά για την ιδεολογική τους καταγωγή και για να προασπίσουν κάποια πολιτικά συμφέροντα. Και τι θέλω να πω. Υπάρχει μια σκληρή ομάδα που είναι εκλεγμένη σε πολλές θέσεις του νησιού, η οποία έχει μια σκληρή αντιπροσφυγική ρητορική. Είδαμε χθες τον κύριο Κίτελη, σε σένα ήταν εδώ, που δεν έλεγε, είπε 3-4 φορές επιδεικτικά για τους μετανάστες και με έναν τρόπο επιτιμητικό. Λες και έχει πάει στη Μόρια και τους έχει μετρήσει έναν-έναν και έχει αποφασίσει αυτός πριν τις διαδικασίες ασύλου ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος είναι μετανάστης. Αντί αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να πιέσουν την κεντρική κυβέρνηση ως οφείλουν για τον τόπο τους να αποσυμφορήσει το νησί. Και υπάρχει ένα ολόκληρο νησί ανάστατο, τρελαμένο, γιατί ο μέσος Μυτιλινιός, είτε δεξιός είτε αριστερός, είναι ένας ζεστός άνθρωπος, ένας καλαμπουρτζής άνθρωπος, ένας άνθρωπος με ανθρωπιά, που δεν είναι των συγκρούσεων και δεν έχει χάσει την ανθρωπιά του και έχει στηρίξει τους πρόσφυγες και κουβεντιάζει τώρα για τον ύποπτο ρόλο των ΜΚΟ, για την Τασία Εξωτοδουλοπούλου που ήταν πριν από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια υπουργός. Και για το αν είναι πρόσφυγες ή λαθρομετανάστες και αν μπορούν οι βάρκες να γυρίσουν πίσω με κάποιον τρόπο. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Υπάρχει όμως μια λύση η οποία μένει τελικά στο σιρτάρι. Να πιεστεί η κυβέρνηση να τους πάει σε άλλες περιοχές. Αλλά αυτό το αίτημα δεν το διατυπώνουν οι επίσημοι άρχοντες. Δεν το θολώνουν με όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Ο κύριος Μηταράκης, είδαμε, θεωρώ με δική του παρέμβαση, υπήρξαν αυτές οι συλλήψεις. Ναι. Θεωρώ με δική του παρέμβαση θα γίνουν η επαναπρόληψη των συμβασιούχων που τον αναδείξαμε τις προηγούμενες μέρες.
με δική του παρέμβαση αλλάζει ο προσανατολισμός των κλειστών κέντρων κράτησης. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι αλλαγές γίναν μετά από μια συνάντηση με την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία υπήρχε και ο κύριος Βίτσας, ο οποίος έχει μελετήσει, με ειρωνικό τρόπο το λέω, έχει στην πέτσα του δεχτεί το προσφυγικό. Βέβαια, και ο κύριος Βίτσας και ο κύριος Μουζάλας, δύο πρώην υπουργοί μεταναστευτικής πολιτικής ήταν εκεί. Και ο κύριος Μουζάλας, ο κύριος Βίτσας ήταν ο τελευταίος όμως. Βέβαια. Και εγώ θα κατηγορήσω το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να παραδώσει έστω και τη μέτρια κατάσταση που υπήρχε προηγουμένως σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία έβλεπε τι χαρακτήρα έχει. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό, ήταν ανευθυνότητα. Αλλά είναι ανευθυνότητα της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. που αφήνει αυτούς τους ακραίους της αμαρικής φτέρυγας. Μας λέγανε άνθρωποι στα χωριά, αυτοί που μας λέγανε τα ίδια πράγματα για τους αθρομετανάστες και που δεν τους άρεσε που λέμε καλά λόγια για τους πρόσφυγες, για το πώς μένουν, μας έλεγαν για τα καλά του Σαμαρά. Δεν είναι τυχαία μερικά πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα μένει, δημιουργεί μια ένταση η οποία δεν έχει καμία διέξοδο mm-hmm. και ο κύριος Μηταράκης προσπάθησε να ακούσει κάποια πράγματα, αλλά έρχεται να λύσει ένα θέμα αφού έχει περάσει κατά πολύ τη δυνατότητα να το διαχειριστεί κάποιος και με αυτούς να τον σαμποτάρουν σε μεγάλο βαθμό mm-hmm. και να μην τον αφήνουν να σκίσει το έργο του. Να ελπίσουμε ναι. ότι θα παραμείνουν ψύχρεμοι, σχετικά ψύχρεμοι, γιατί είναι ανάστατοι, είναι τελαμένοι, είναι πανικοβλημένοι ναι. οι άνθρωποι του νησιού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ανακούφιση των ανθρώπων αυτών όταν τους λέγαμε, ναι. σας καταλαβαίνουμε, βλέπουμε ότι δεν μπορείτε να ζήσετε έτσι, έχει ανατραπεί η ζωή σας και έχετε δίκιο και καταλαβαίνουμε ότι δεν είσαστε εναντίον των προσφύγων. Θυμόμαστε τι κάνατε το 2015 και το 2016. Έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείς με τι χαμόγελο mm-hmm. μας λέγανε ναι, ευχαριστούμε που μας το λέτε αυτό. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη να ακούσουν, γιατί είπαμε, δεν γίνεται ξαφνικά άνθρωποι που είχαν προταθεί για Νόμπελ και είχαν ανοίξει τις αγκαλιές τους, ξαφνικά να γίνονται ρατσιστές. Έτσι, κάτι έχει μεσολαβήσει. Και να είμαστε, να το περιγράψω όπως ακριβώς το ζήσαμε με τον Εικονολήπτη μας. Ναι. Το βράδυ, μετά τον Αντώνη Βολακάκη. Τον Αντώνη Βολακάκη. Μετά από εξαντλητικές δύο μέρες, mm-hmm. γυρνάγαμε μέσα στην πόλη. Πηγαίναμε να πιούμε ένα ποτό, γυρνάγαμε πίσω στο ξενοδοχείο μας, δεν είδαμε αυτά τα τάγματα. Αυτά τα τάγματα λειτουργούσαν στο σκοτάδι, ναι. σε απομονωμένες περιοχές. Mm-hmm. Δεν είναι αυτή η κουλτούρα των Μυτιλινιών. Ναι. Στο περιθώριο δρούσαν και όσο περνάει η πολύ μεγάλη αναστάτωση mm-hmm. της ατυχούς πορείας στο κέντρο της Μυτιλίνης, που δεν ξέρω ποιοι το οργάνωσαν, δεν πιστεύω το έκαναν ΜΚΟ, οι ίδιοι πρόσφυγες κακώς το έκαναν. Αναστάτωση το νησί και κυρίως τιμώρια κατά την επιστροφή, με τη λάθος απόφαση του αστυνομικού διευθυντή να αφήσει να περάσει μέσα από το νησί. Όσο απομακρυνόμαστε από αυτή την αναστάτωση, την πάρα πολύ μεγάλη, αυτές γίνονται ξανά οι φωνές περιθωριακές, ναι. πάνε στο περιθώριο εκεί που ανήκουν και αναδεικνύονται οι άλλες, σιγά σιγά ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια οι άλλες φωνές που λένε Άλιστα. ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα σοβαρά. Αλλά δεν πρέπει να τους εγκαταλείψουμε αυτούς. Πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση. Αυτό πρέπει να είναι το αίτημα όλων. Έτσι είναι. Το θέμα ούτως ή άλλως δεν θα το εγκαταλείψουμε. Στο δεύτερο μέρος του δελτίου και θα τα ξαναπούμε και θα δούμε, κυρίες και κύριοι, το συγκλονιστικό διπορικό του Φίβου Κλαβιανού και του Αντώνη Βολακάκη με την κάμερα του Κόντρα, το διήμερο διπορικό στην Μυτιλίνη. Ένα νησί το οποίο εν πωλής τόσο για πρόσφυγες όσο και για τους ντόπιους αρχίζει να θυμίζει κολαστήριο, με την κατάσταση να έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο. Με προσφυγικό ξεκινάμε και το δεύτερο μέρος του δελτίου μας. Σε αναδίπλωση προχωράει η κυβέρνηση στο προσφυγικό. Από τα κλειστά κέντρα, το νέο πλάνο προβλέπει ανοιχτές πολυλειτουργικές δομές και μπαίνει ξανά σε τροχιά σύγκρουσης με τις τοπικές κοινωνίες. Στη Μόρια είναι μια ταραγμένη περίοδος. Στροφή 180 μοιρών για την κυβέρνηση στο προσφυγικό, που μετά την επαναφορά του ΑΜΚΑ αναγκάζεται να προσαρμόσει το σχέδιό της στις πραγματικές ανάγκες και περιορισμούς και πραγματοποιεί άλλη μία αναδίπλωση. Ο νέος σχεδιασμός αφορά ελεγχόμενες δομές φιλοξενίας που θα είναι ανοιχτές. Μία αλλαγή που βάζει την κυβέρνηση σε τροχιά σύγκρουσης με τις τοπικές κοινωνίες που δεν θέλουν τη μεταφορά προσφύγων. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Μιλάμε για φύλαξη συνόρων, μιλάμε για επιτάχυνση ασύλου, μιλάμε για επιστροφές, ώστε να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Στη σύλληψη 7 ατόμων που έκαναν περιπολίες στη Μόρια, χτυπώντας πόρτες και τρομοκρατώντας με ρόπαλα ντόπιους και πρόσφυγες, προχώρησε η αστυνομία. Οι συλληφθέντες, με κράνη και στυλιάρια και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό τους, πραγματοποιούσαν ελέγχους σε σπίτια του χωριού για να διαπιστώσουν αν σε αυτά μένουν μετανάστες ή μέλη από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι μεγάλες ευθύνες διαχείρισης του προβλήματος πέφτουν στην κυβέρνηση, όμως το βάρος της καθημερινότητας είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία. Ο Φίβος Κλαβιανός πραγματοποίησε αυτοψία στο κολαστήριο. Μετά την ένταση που είχαμε το τελευταίο διάστημα
λόγω του μπίζωνος θέματος αυτό του μεταναστευτικού ζητήματος, φαίνεται ότι θα επανέλθουμε στην κανονικότητα μετά από τη συμβουλή και τη δική μας για να βάλουμε μία τάξη απέναντι στα γεγονότα, δίνοντας έτσι κάποιες συμβουλές στους συμπολίτες μας, στους γηγενείς συμπολίτες μας του νησιού μας, έτσι ώστε να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, ζητώντας μέσα στην νομιμότητα την απεμπλοκή όλων των μεταναστών από το νησί μας, για να μπορέσουν και εκείνοι να δουν επιτέλους τις δουλειές τους, να δουν τις οικογένειές τους και να εμπεδοθεί το αίσθημα ασφάλειας στους ίδιους. Η κυβέρνηση παρέλαβε μία κατάσταση δεδομένη, την οποία δεν είχε και την εμπειρία να τη διαχειριστεί. Η δεδομένη κατάσταση ήταν ότι υπήρχε μια πολιτική ανοιχτών συνόρων και βέβαια από εκεί και πέρα κλήθηκε να διαχειριστεί την κατάσταση αυτή, προσπαθώντας με απειρία, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, να κάνει πράγματα. Δεν τα κατάφερε. Θα έπρεπε να ακολουθήσει κάποιες πρακτικές, τις οποίες δεν μπόρεσε να τις ακολουθήσει. Έκλεισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που δεν θα έπρεπε. Και βέβαια βρέθηκε σε κάποια γεγονότα, τα οποία τελικά δεν είχε ούτε την εμπειρία, αλλά ούτε τις γνώσεις για να διαχειριστεί. Το Κόντρα βρίσκεται στη Μόρια, στην πιο δύσκολη στιγμή της Μόριας, στην πιο δύσκολη στιγμή της Μυτιλήνης, στην πιο δύσκολη στιγμή του προσφυγικού. Βλέπουμε μια θάλασσα από σκηνές και έναν πρόχειρο καταβλισμό, ο οποίος είναι γεμάτος κόσμο. Γύρω μας οι πάντες προσπαθούν να επιδιορθώσουν τις ζημιές που δημιουργεί ο αέρας, τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο και αυτή τη στιγμή που περπατάμε μέσα στο χώρο. Ξεσπάει η θύελα. Όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν να βρούνε ένα τρόπο να προφυλαχτούν. Από πάνω μας ακριβώς είναι καλώδια ηλεκτρικού, τα οποία είναι σχεδόν γυμνά, με έναν τρόπο τελείως ακατάλληλο, και πίσω, αν γυρίσει ο Αντώνης, θα δούμε τα σκουπίδια, τα οποία τις τελευταίες μέρες, μετά από έντονες διαμαρτυρίες εθελοντών, τελικά μαζεύτηκαν, και αυτά που βλέπουμε τώρα είναι ένα κλάσμα ενός ολόκληρου βουνού που υπήρχε πριν από μια εβδομάδα, που υπήρχαν μέσα εδώ ακόμα και ψόφια ζώα, σκυλιά και γατιά. Δεν υπάρχει κανένας πλέον που να φυλάσει, που να περιφρουρεί τον επίσημο καταβλισμό. Έχει ξεχαραβαλωθεί το σύστημα. Δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει σύστημα, και γι' αυτό μπορεί να μπει οποιοδήποτε από οποιαδήποτε πλευρά. Είναι εντυπωσιακό το πόσο πυκνές είναι οι σκηνές. Κάποιοι λένε ότι είναι ακόμα και από καταβλισμούς αντίστοιχους στο Μπαγκλαντές και σε άλλες χώρες του τρίτου κόσμου, η πυκνότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Βρισκόμαστε στο σημείο που τελειώνει πια ο καταβλισμός. Εδώ το μόνο που υπάρχει είναι κομμένα δέντρα, τα οποία οι πρόσφυγες μετανάστες τα έχουν χρησιμοποιήσει για να ζεσταθούν και να μαγειρέψουν. Όλοι λένε ότι ήρθαν στην Ευρώπη για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, ότι δεν μπορούν να ζήσουν στο Αφγανιστάν. Θέλουν να πάνε οπουδήποτε και θέλουν να δουλέψουν. Δεν περίμεναν ότι στην Ευρώπη θα συναντήσουν τέτοιες συνθήκες για ανθρώπους. How many days are you here? Three weeks. Three weeks. Yeah. Do you, before came here in Greece, it was in your mind these conditions in Moria? No, not at all. Because no one will believe that this is Europe. This is part of Europe. If you look at the places, it doesn't seem like any part of Europe. There is no, for example, on the hills where the people live, they have only one tent in this, and the weather is very cold. They don't have any water, they don't have any electricity, and people are mostly suffering. Most of the people, all these people who are coming here, they're running from the war. So the place is not important.
from that Syrian. I'm yet another. He's from Iran and he's with his child who's 7 years old and he doesn't have a mother. So everywhere he goes, he has to be with him and take him to the bathroom and take care of him. Because he's been waiting for too long and he can't stay anymore. This is too much for him, for everyone here. How many days are you here? It's about 1 month, near to 2 months. Yes. 1 to 2 months? Yes, 2 months. Okay. It is safe for a girl like you here in Moria? No, it's not safe, it's not. Why it's not safe? Because we can't go to WC, we can't go to shower in the night because of the men, and you know it. We can go out in the night, in midnight, when the morning is gone. Because of that, we can't go. Just we want freedom. Not citizen of Greece, not citizen of Greece. We just want to be freedom. My name is Ali. And where are you from? I'm from Syria, Latakia. How much time are you here? About 3 months. 3 months. Yeah. And where you was before? Moria. Before Moria, I was in Syria, and then I come to Turkey. Then I come here. Η βροχή έχει χειροτερέψει, το κρύο έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Ρίχνει χιονόνερο, σκουπίδια, λάσπες, άνθρωποι έχουν γίνει ένα άμορφο χάος. Οι περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται μέσα στις σκηνές τους, προσπαθούν με κάθε τρόπο να ζεσταθούν και να προφυλαχτούν από τη βροχή. Οι υποτυπώδεις σκηνές των προσφύγων βρίσκονται ανάμεσα σε σκουπίδια και από χτες έχει προσθεθεί δυστυχώς και η λάσπη. Εδώ μπορούμε να δούμε πως μόνοι τους έχουν ανοίξει υποτυπώδη χαντάκια για να αποστραγγίζουν τα νερά της βροχής και να τα πηγαίνουν στο κοντινό ποταμάκι. Παλέτες, σακούλες σκουπιδιών, νάιλον, κομμάτια, οτιδήποτε μπορεί να βρεθεί προκειμένου να προστατευτεί ο κόσμος από τη λάσπη. Περπατάμε εδώ και αρκετή ώρα μέσα στη λάσπη και τη βροχή και μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν υπάρχει καμία τουαλέτα γύρω μας να εξυπηρετήσει όλο αυτόν τον κόσμο. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Θερμής όπου πέφτει χιονόνερο από το πρωί και σκληρός βοριάς που πραγματικά τρυπάει τα κόκαλα. Απέναντί μας είναι οι ακτές της Τουρκίας. Εδώ το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αρκετές ροές μεταναστευτικές από τις απέναντι τουρκικές ακτές. Είναι επίσης ένα από τα μέρη που η κυβέρνηση εξετάζει να μπει ο πλωτός φράχτης, ο οποίος έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις. Πείτε μας τι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα εδώ και γιατί δεν υπάρχουν πια στο ΚΙΤ οι 280 συμβασιούχοι που υπήρχαν έως πρόσφατα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο κύκλοι κοινοφελούς προγράμματος, ο Β και ο Γ. Ο Γ κύκλος έχει ήδη λήξει, οπότε, και τα περισσότερα παιδιά από τα 170 έχουν ήδη φύγει εδώ και αρκετό καιρό. Και ο Β κύκλος, οι συμβάσεις των περισσότερων παιδιών που είμαστε 100, λήγουν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Σε κέραιες θέσεις όπως είναι η καθαριότητα, είναι η φύλαξη, είναι οι φροντιστές, είναι οι νοσηλευτές, είναι το διοικητικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστοι εργαζόμενοι. Άρα, αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα μέσα, από τους 280 εργαζόμενους συμβασιούχους, με 8 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, συμβάσεις, υπάρχουν άνθρωποι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός ή των δύο χεριών. Είναι σωστό αυτό? Απολύτως σωστό. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν περάσει 3 μήνες. Είμαστε όμοιροι εδώ. Δεν μπορούμε να εργαστούμε. Είναι δύσκολα και για αυτούς. Αλλά είναι δύσκολα και για τους κατοίκους. Στην αρχή τους δείξαμε αγάπη, φροντίδα, περιποίηση, τους συμπαρασταθήκαμε. Μας είπαν οι γυναίκες του χωριού και την υποδοχή που τους κάνανε. Βεβαίως, βεβαίως. Και η εκκλησία τους φρόντισε και όλος ο κόσμος τους αγκάλιασε, γιατί και αυτοί κατατρεγμένοι είναι, ψάχνουν ένα καλύτερο μέλλον.
Αλλά από κάποια στιγμή και μετά άρχισε το πράγμα να ξεφεύγει. Πείτε μας επίσης, αν τους τελευταίους μήνες τα πράγματα είναι χειρότερα ή καλύτερα. Είναι χειρότερα γιατί έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των προσφυγών και μεταναστών. Μέχρι το καλοκαίρι είχαμε γύρω στις 5.500. Από εκεί και μετά είχαμε εισρωές πάρα πολύ μεγάλες και ήδη έχουμε φτάσει στον αριθμό των 20.000 κατοίκων. Εμείς από την πλευρά μας βοηθήσαμε αυτούς τους ανθρώπους όταν έφταναν στα παράλια εδώ, δίνοντάς τους ρούχα, τρόφιμα και ό,τι μπορούσαμε από το υστέρημά μας. Αυτό το λέω από την αρχή για να ξεκαθαρίσουμε όποια σκιά πάει να δημιουργηθεί γύρω από τα γεγονότα τα οποία έγιναν. Τις τελευταίες μέρες το χωριό μας βρέθηκε στο επίκεντρο όλου αυτού του προβλήματος που λέγεται μεταναστευτικού, γιατί καλλιεργήθηκε στους κατοίκους από κάποιους η εντύπωση ότι πάνε να δημιουργηθούν κέντρα σε διάφορα σημεία του χωριού. Έρχονται χίλιοι και διώχνουμε 100. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Τα νούμερα είναι παραδειγματικά. Πρέπει να το αντιστρέψουμε αυτό, να φεύγουν χίλιοι και να έρχονται 100. Θέλετε να μην υπάρχει κανένας πρόσφυγας στο νησί ή 2.000 πρόσφυγες, 2.800 μπορεί το νησί να τους περιθάλψει? Αν ήταν για τέτοιο νούμερο, να είσαι σίγουρος ότι ούτε επεισόδια θα γινόταν, ούτε και κανένας θα ασχολιόταν με αυτό το θέμα. Κάποιοι παράγοντες που υποστηρίζουν ότι οι ΜΚΟ φταίνε που αυξάνονται οι ροές και ότι αυτοί τους φέρουν και για οικονομικά ανταλλάγματα στο νησί. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο νησί και συγκεκριμένα στον καταβλισμό της Μόριας ασχολούνται με την φροντίδα, με την περίθαλψη των ανθρώπων, όπως και η Euro Relief. Η φροντίδα είναι να παρέχουν τα στοιχειώδη στους ανθρώπους, δηλαδή είδη πρώτης ανάγκης, κουβέρτες, sleeping bag, σκηνές, είδη υγιεινής, και να προσπαθήσουν όσο το δυνατόν να κάνουν πιο υποφερτές τις συνθήκες που ζουν. Στην Αθήνα η πολιτική σύγκρουση για το προσφυγικό συνεχίζεται. Η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς αυτό που είπατε πριν, επέλεξε μια γραμμή από τον Ιούλη. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη, θα το οδηγήσω σε ανατίναξη για να λειτουργήσει σαν μήνυμα για να μην έρχονται. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, γιατί έτσι είχε πει. Έτσι. Έλεγε ότι θα βγω απάνω, θα φράξω τα σύνορα, θα σταματήσω τα τέτοια, θα τσιζυγώξω από τα νησιά, θα διάσω την Ελλάδα κτλ. Και αυτή τη στιγμή, εκεί που είχε τον Ιούλιο 5.000 η Μόρια αποσύζει, εδώ έχει 20. Γίνεται δηλαδή, με οργανωμένο τρόπο ο διαχωρισμός προσφύγων μεταναστών. Δεν δίνουμε μπάτε σκύλια, λέστε, περάστε όλοι στην ενδοχώρα, είστε όλοι ευάλωτοι. Αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο και γι' αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση των ροών από τον Ερντογάν, για να το πούμε και αυτό, γιατί δίνουμε να το ξεχνάμε ότι άνοιξε τις κάνουλες με το που βγήκε η νέα κυβέρνηση. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη Μόρια που το ξέρουμε και η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι οργανωμένη αποσυμφόρηση. Και καθώς κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ανάμεσά τους και παιδιά συνεχίζουν να υποφέρουν, ξεχασμένοι από Αθήνα και Βρυξέλλες. Οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής στα σχέδια της κυβέρνησης προκαλούν ανησυχίες τόσο σωματικά όσο και στις τοπικές κοινωνίες που αναμένεται να μεταφερθούν οι πρόσφυγες. Όλοι φοβούνται ένα νέο φιάσκο. Μένουμε στο θέμα και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Μαζί μας ο Γιώργος Μιχαηλίδης αλλά και ο Φίβος Κλαβιανός. Φίβο, καλησπέρα και πάλι. Ήσουν για δύο μέρες στην πρώτη γραμμή, όχι του πυρός, αλλά πάντως μιας κατάστασης που, αν δεν θυμίζει πόλεμο, σε κάθε περίπτωση δεν τη λες κανονικότητα, έτσι, με όλα αυτά τα οποία είδες και κατέγραψες στη Λέσβο. Μια πάνθρωπη κατάσταση για τους πρόσφυγες και μια πολύ παραπάνω από δυσάρεστη και προσβλητική για τους Μυτιλινιούς, οι οποίοι δεν χρωστάνε σε τίποτα όλο αυτό που ζουν, ιδίως γιατί έχουν υποδεχθεί αρχικά τους πρόσφυγες με έναν πάρα πολύ φιλόξενο τρόπο. Και ακόμα και τώρα σε αυτές τις πολύ οριακές καταστάσεις δεν απαντούν παρά μόνο με ελάχιστες εξαιρέσεις οξύτητα. Και δεν είναι μόνο οι Μυτιλινοί, είναι και οι Χιώτες και οι Σαμιώτες, που υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που πλέον στο βαθύ, στην πρωτεύουσα του νησιού, οι πρόσφυγες και μετανάστες υπερβαίνουν τους ντόπιους γηγενείς κατοίκους και σε ένα kit το οποίο είναι πολύ μικρότερης χωρητικότητας αναλογικά ακόμα και από αυτό της Μόριας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το ότι κρατάνε τις αντιδράσεις τόσο χαμηλά και δεν έχει ξεσπάσει ένα γενικευμένος πόλεμος παρά μόνο κάποια ακραία στοιχεία τα οποία τα είδαμε προηγουμένως κάνουν παράδεκτα πράγματα, τους αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Αυτό που δεν αξίζει μπράβο είναι στην... στους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Ναι. Μας έλεγαν αρχικά ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική ανοιχτών συνόρων.
Τα κλείσανε τα σύνορα. Όχι, απέτυχε αυτό. Μας έλεγαν μετά ότι θα κάνουν κλειστά κέντρα κράτησης. Το γυρίσανε σήμερα σε πολυδυναμικά, πολυλειτουργικά, ανοιχτά, ελεγχόμενα. Μας έλεγαν μετά ότι θα βάλουν ένα φράχτη για να σταματήσουν τις ροές. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Μας λένε τώρα ότι θα κάνουν ένα οργανωμένο σχέδιο επιστροφών. 80 είναι οι επιστροφές μέσα στο Γενάρη. Τρίχες, κουραφέξελα, πώς αλλιώς να το πω. Υπάρχει χιλιάδες κόσμος, υπάρχουν 40.000 ετούντες άσυλο αυτή τη στιγμή και μας λένε ότι με 80 επιστροφές κάθε μήνα, όταν οι ροές είναι της τάξης των 1.000 και 2.000 ακόμα και τώρα το χειμώνα, θα αποσυμφορήσουν την κατάσταση. Δεν υπάρχει. Και ποιος άκουσα προηγουμένως τον κύριο Ρωμανό να λέει για την κάνουλα του Ερντογάν. Ποιος αντιμετωπίζει τον κύριο Ερντογάν? Η Τασία Χριστοδουλοπούλου που ήταν τρεις υπουργοί πίσω ή ο τωρινός υπουργός εξωτερικών, ο τωρινός πρωθυπουργός? Ποιος πρέπει να του πει του Ερντογάν να σταματήσει τις ροές? Ποιος πρέπει να ξαναπάει στους Ευρωπαίους και να πει ότι έχουμε μια συνθήκη που κουτσά στραφά λειτουργούσε και τώρα πια η Τουρκία δεν την ακολουθεί? Για όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει την ευθύνη. Και η πρώτη ευθύνη που πρέπει να πάρει είναι ότι δεν πρέπει να είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι πρόσφυγες και μετανάστες σε ένα νησί. Να φύγουν, να πάνε σε άλλες μέρες της χώρας. 3.000 άτομα που χαρακτηρίζονται ευάλωτα και μπορούν βάσει της συνθήκης να φύγουν αύριο το πρωί και να ξαναγυρίσουν. Δεν είναι αυτό που λένε ότι αν φύγουν από τα νησιά. Ότι έχουν το γεωγραφικό περιορισμό. Ναι. Και γιατί δεν τους απομακρύνει? Γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί με τους δημάρχους των τοπικών κοινωνιών που χάιδευε. Γιώργο, όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράφει ο Φίβος και το γεγονός ότι έχουν παγώσει τα προγράμματα μετεγκατάστασης στην επιρροτική Ελλάδα, σε πείθουν εσένα μαζί με τα διαρκή μπρος-πίσω της διαρκώς εναλλασσόμενης πολιτικής ηγεσίας του χαρτοφυλακίου μετανάστευσης, σε πείθουν ότι η κυβέρνηση 7 μήνες μετά έχει βρει επιτέλους ένα σχέδιο? Εντάξει, το σχέδιο έχει αλλάξει αρκετές φορές. Ο στόχος παραμένει ίδιος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τον πετύχει, γιατί αν θυμόμαστε στην αρχή ο στόχος ήταν για, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με, περίπου 10.000 επιστροφές μέσα στο 2020. Ναι. Βέβαια, σε κάποια σημεία συμφωνώ με τον Φίβα. Διαφωνώ όμως στο γεγονός ότι είχαμε μια συμφωνία η οποία κουτσά στραβά λειτουργούσε. Όταν έχεις 400 άτομα όλο το 2019 που τους έχεις επιστρέψει και ουσιαστικά έχεις επιστρέψει 80 σε ένα μήνα, δεν σου λέω ότι θα επιστρέψει 800 όλο το 2020 και θα το έχεις λύσει το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια επιστροφών. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει. Συμφωνώ στο Φίβο ότι οι επιστροφές προϋποθέτουν και μια σύγκρουση. Σύγκρουση με την απέναντι πλευρά ή εκεί που θα τους επιστρέψει, τέλος πάντων. Και δεν είναι και εύκολο. Το στοίχημα στην παρούσα φάση νομίζω έχει ξεφύγει από τις επιστροφές. Έχει να κάνει με την. Με τη μετεγκατάστασή του στην ενδοχώρα. Δεν γίνεται τόσο μεγάλες ροές να διαχειρίζονται από 5 νησιά. Είναι φύση αδύνατο. Έτσι. Δηλαδή, αν περιμένουμε ότι αν επαφιόμαστε στην υπομονή των ανθρώπων αυτών, τότε μετράμε αντίστροφα. Έτσι. Βλέπουμε το ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες περίεργες σε αυτά τα νησιά, κυρίως στη Μυτιλίνη. Το θέμα είναι να μην αποκτήσουν δύναμη. Και πώς δεν θα αποκτήσουν δύναμη? Εάν η πολιτεία καταφέρει και συνεργαστεί συνολικά και με την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ευθύνες. Πάρα πολλοί δήμαρχοι οι οποίοι τώρα σηκώνουν ένα μπαϊράκι, βγήκανε με τις ψήφους των ακροδεξιών και συνεννοούνταν με την κυβέρνηση, γνωρίζοντας το σχέδιο της κυβέρνησης προτού αυτή γίνει, όποιο και αν ήταν το σχέδιο τότε, που δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ, η εφαρμογή έχει αλλάξει. Οπότε νομίζω έχει ευθύνη και η πολιτεία αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν δεν καταφέρουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, τότε θα δούμε άσχημες εικόνες στα νησιά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Να είστε καλά.